Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου του Συλλόγου μας με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της αποφάσης μάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου 318 και 319 του 2012, σύμφωνα με τις οποίες ανατίθεται, χωρείται ο τομέας ανακύκλωσης του Δήμου μας σε ιδιώτες. Δηλαδή έχουμε μία πρώτη μορφής ιδιωτικοποίηση στον τομέα της καθαριότητας. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο Σύλλογός μας, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων αλλά και του συνόλου της κοινωνίας μας, είχε προσφύγει σε προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες προκυρήσονταν διαγωνισμοί για να δοθεί για το θέμα της ανακύκλωσης. Διαγωνισμοί δηλαδή προκειμένου να δοθεί η ανακύκλωση σε επιχειρήσεις ιδιωτικές. Και οι δύο αποφάσεις και οι δύο προσφυγές μας μάλλον προς την αποκεντρωμένη διοίκηση είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Απορρίφθησαν, όχι γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση μπήκε ποτέ στην ουσία των επιχειρημάτων μας, αλλά απέρριψε και τις δύο προγενέστερες προσφυγές για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Διότι θεώρησε η αποκεντρωμένη διοίκηση ότι δεν υπήρχε ένομο συμφέρον από την πλευρά του Συλλόγου. Και πραγματικά δηλαδή εδώ θα ήθελα να θέσω το δημόσια το ερώτημα, εάν υπονομεύεται η υπόσταση των συναδέλφων μας στον τομέα της καθαριότητας. Όταν έχουμε την ιδιωτικοποίηση, άρα λοιπόν και ενδεχόμενες απολύσεις στο μέλλον εργαζομένων, όταν έχουμε δηλαδή, αντιμετωπίζουμε το φάσμα της μείωσης θέσεων στο Δήμο, δεν ξέρω πότε εμείς έχουμε ένομο συμφέρον ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, δεν ξέρω πότε έχουμε ένομο συμφέρον και πραγματικά δηλαδή είναι να διερωτάται κανείς για τους λόγους και τη σκοπιμότητα τέτοιων αποφάσεων. Μπορούμε να μιλήσουμε, αν το συνδυάσουμε και με άλλες προσφυγές μας, πάλι για παρόμοιες περιπτώσεις όπως ήταν η ανάθεση σε ιδιώτες του καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων κτλ., τότε μπορούμε να μιλάμε με τα βεβαιότητας για βιομηχανία απορριπτικών προσφυγών από την πλευρά της αποκεντρωμένης διοίκησης υπό τον Φώτη Χατζημιχάλη, ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου. Και αυτό το λέω διότι ο Σύλλογός μας χθες κατέθεσε πάλι προσφυγές σε αυτές τις δύο αποφάσεις, τις δύο πρόσφατες αποφάσεις με τις οποίες μετά από την άγωνη δημοπράτηση, για δύο φορές δηλαδή, είχαμε τις αποφάσεις αυτές με τις οποίες εχωρείται με απευθείας ανάθεση ο τομέας ανακύκλωσης σε συγκεκριμένη εταιρεία της Χίου. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς θα θέλαμε τουλάχιστον αυτή τη φορά επιτέλους η αποκεντρωμένη διοίκηση να μπει στην ουσία των επιχειρημάτων μας και χωρίς να θέλω να κάνω τον μάντη κακόν, δεν θα θέλαμε να βρεθούμε πάλι μπροστά στο φαινόμενο να απορρίπτεται μια προσφυγή απόλυτα κατά την άποψή μας τεκμηριωμένη, να απορρίπτεται και να μην μπαίνει ποτέ στην ουσία των επιχειρημάτων. Και είναι πολλά τα επιχειρήματα και εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση το ενδιαφέρον μας και η σπουδή μας για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης ανακύκλωσης ότι έχει σχέση να κάνει μόνο με τα στενά συντεχνιακά συμφέροντα των εργαζομένων στην καθαριότητα. Θεωρούμε ότι οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για το σύνολο της κοινωνίας, για τους πολίτες ισχύου, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για υπηρεσίες που εμείς θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση
δεν θα έχουν το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι συνάδελφοί μας στην καθαριότητα. Δεν θα ήθελα, δεν ξέρω εάν στη συνέχεια έτσι μας υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις, δεν θα αναφερθώ σε όλα τα επιχειρήματα με βάση τα οποία εμείς προσφεύγουμε στις αποφάσεις αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε όμως ότι εκτός από όλα τα άλλα, το γεγονός ότι για μια ολοκληρωμένη, για μια μελέτη, ενιαία μελέτη, έχουν πάρθει 2 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ έχουμε να κάνουμε και με καραμπινάτη περίπτωση κατάτμησης ενός ενιαίου έργου. Εμείς θεωρούμε ως εργαζόμενοι ότι δεν μπορούμε να επομισθούμε το βάρος της ευθύνης για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία εκποίησης και εκχώρησης αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες. Εμείς θεωρούμε ότι σαν εργαζόμενοι βεβαίως έχουμε υποχρέωση να παλέψουμε για να αποτρέψουμε τέτοιου είδους εξελίξεις, όμως σίγουρα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η κοινωνία αλλά και οι δημοτικές παρατάξεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι οι αποφάσεις αυτές οι δύο ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε τις αποφάσεις και υπήρξε μάλιστα και διαρροή από μέλος της πλειοψηφούσας παράταξης του Δημάρχου. Συνεπώς αντιλαμβάνεται κανένας ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία αφενός μεν δεν έχει την ομοθυμία, αν θέλετε, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά αφετέρου δημιουργεί και πάρα πολλά ερίσματα. Εμείς τα έχουμε καταγράψει και τα αναφέρουμε αναλυτικά στην προσφυγή μας, όπου έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας. Επίσης, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ο χρόνος που επιλέγει προκειμένου να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις μέσα στο καλοκαίρι, σε μια περίοδο δηλαδή όπου σίγουρα οι πολίτες βρίσκονται τέλος πάντων σε μια, ας την πούμε, κατάσταση ραστόνης, αλλά βεβαίως και σε μια περίοδο που η πολιτική συγκυρία είναι τέτοια που πραγματικά δηλαδή η χώρα μας βρίσκεται σε μια κατάσταση πλήρους, έτσι έχει βγει μάλλον πολιτήριο για να εκχωρηθούν μια σειρά και να ιδιωτικοποιηθούν μια σειρά από τομείς και από επιχειρήσεις που σήμερα βρίσκονται στη δικαιοδοσία και στην ευθύνη της πολιτείας. Εμείς επισημαίνουμε απλά αυτή τη συγκυρία. Μετά από αυτά που σας είπα, εμείς και πάλι θέλουμε να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι θα αντιταχθούμε με κάθε τρόπο σε αυτή την προοπτική, είτε με προσφυγές σε επίπεδο δηλαδή διοικητικό, αλλά βεβαίως και δεν αποκλείουμε και όποια άλλη ενέργεια στα πλαίσια του συντάγματος και στα πλαίσια της νομοθεσίας που απορρέει για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουμε ως σύλλογος εργαζομένων που νιώθουμε ότι σήμερα υπονομεύονται οι θέσεις εργασίας μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα μονάχα να σας πω τούτο. Η Δημοτική Αρχή μέχρι πρότινος θεωρούσε και πρόβαλε ως επιχείρημα προκειμένου να προχωρήσει σε επιμέρους αναθέσεις σε ιδιώτες τομέων που μέχρι σήμερα τις επιτελούν δημοτικές υπηρεσίες, το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει το επαρκές προσωπικό. Είναι μάλιστα κάτι που αναφέρεται και στις 2 αποφάσεις, ότι επειδή ο Δήμος έχει έλλειψη προσωπικού, αναγκαζόμαστε να αναθέτουμε
αυτούς τους τομείς σε ιδιώτες. Σήμερα σας ενημερώνω ότι σήμερα είναι πρώτη μέρα που έχει κατακλειστεί ο Δήμος από εργαζόμενους της κοινωνικής εργασίας που έχουν πραγματικά δηλαδή έχουν κατακλείσει το Δήμο και από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχει και πρόβλημα για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι για 5 μήνες. Δηλαδή ο Δήμος σήμερα τους υποδέχεται χωρίς πραγματικά έτσι να γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι πού θα πρέπει να τους απασχολήσουν. Λοιπόν, το επιχείρημα λοιπόν της Δημοτικής Αρχής ότι υπάρχει έλλειψη εργαζομένων και άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις είναι έολο. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα πρέπει ο Δήμος να προσανατολιστεί προκειμένου να καλύπτει τα κενά των όντως έτσι, τα κενά των διαφόρων υπηρεσιών με προσωπικό έτσι, με ελαστικές μορφές απασχόλησης για τις οποίες εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε αταχθεί. Απλά δεν βοήθησε το Δήμαρχο η συγκυρία που σήμερα, ακριβώς σήμερα που συζητάμε, που έχει κατατεθεί η προσφυγή μας, σήμερα να έχουν προσληφθεί δεκάδες, αν όχι νομίζω εκατοντάδες εργαζόμενοι στο Δήμο της Χίου. Είναι κάτι το οποίο εμείς το επισημαίνουμε και βεβαίως θα θέλαμε να πούμε και το άλλο, ότι με τα ποσά, με το ποσό το οποίο για ένα χρόνο θα πρέπει να δαπανίσει ο Δήμος στην ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να προβεί στην περισυλλογή, με αυτό το ποσό που είναι γύρω στις 170.000, σας λέω ότι θα μπορούσε να είχε προσλάβει 15 μόνιμους υπαλλήλους. Είναι αυτά ζητήματα τα οποία τα επισημαίνουμε, τα λέμε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και η κοινωνία. Δεν θα πρέπει δηλαδή τέτοιου είδους αποφάσεις, διότι σήμερα μπορεί να είναι ο τομέας της ανακύκλωσης, αύριο μπορεί να είναι το σύνολο της καθαριότητας. Εμείς οφείλουμε να το πούμε, υπάρχει σήμερα μια κατεύθυνση, η πολιτική συγκυρία, η δυσμενής πολιτική συγκυρία ευνοεί τέτοιου είδους σχέδια για αυτόν που απεργάζονται την πλήρη έτσι, ιδιωτικοποίηση κάθε κοινωνικής δραστηριότητας, κάθε δραστηριότητας που σήμερα έτσι βρίσκεται στη δικαιοδοσία είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε και αν θέλετε της πολιτείας. Εμείς οφείλουμε να το πούμε αυτό, καλούμε και τις αντιπολιτεύσεις πραγματικά εδώ πέρα να σταθούν αρρωγοί σε αυτή μας την προσπάθεια και πιστεύουμε ότι μετά από τη σημερινή αυτή συνέντευξη και τις απαντήσεις που θα δώσουμε, η κοινή γνώμη θα μπορέσει έτσι να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί αρρωγός σε αυτή μας την προσπάθεια. Θα ήθελα και από τους συναδέλφους εδώ πέρα, τον Παναγιώτη και τον Λεωνίδα, να συμπλήρωναν κάποια πράγματα και στη συνέχεια θα παρακαλούσαμε να μας υποβάλλετε ερωτήσεις. Ναι. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν υπάρχει πουθενά στην απόφαση, στις αποφάσεις, η ύπαρξη ή όχι σταθμού μεταφόρτωσης και είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πιο εκτενώς και να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Τσακού που είναι γνώστης του θέματος. Φοβόμαστε δηλαδή ότι θα δημιουργηθούν πολύ μικροί χαδά σε διάφορα σημεία του νησιού όπου θα αποθηκεύονται χίδιν τα συλλεγόμενα είδη και θα μεταφέρονται όποτε οι συγκυρίες το ευνοούν στην Αθήνα. Και επίσης, να προσθέσω και κάτι άλλο, εάν ο Δήμος έπαιρνε αυτά τα 15 άτομα έκτακτο ή μόνιμο προσωπικό για την ανακύκλωση, αυτοί θα ήταν χιώτες και ασφαλισμένοι στα ασφαλιστικά μας ταμεία, χιώτες κατά 99% λόγω της εντοπιότητας. Όλοι οι άλλοι εργολάβοι, όπως θα έχετε διαπιστώσει, που δουλεύουν και εκτελούν τα έργα του Δήμου ιδιώτες, έχουν κυρίως αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και με ημερομίσθιο 15 ευρώ με 10 ή 20 πολύ την ημέρα. Αυτά ήθελα να πω κι εγώ. Εντάξει, το προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι πράγματι μια συγκυρία που ο Δήμος ενισχύεται με 280 άτομα σήμερα, συνεπώς έχει υπερεπάρκεια προσωπικού. Η ανακύκλωση είναι μια δράση που πρέπει να γίνει. Το αν θα γίνει από ιδιώτες ή από το δημόσιο είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων. Εμείς είμαστε ενταγμένοι και πιστεύουμε ότι είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει ο Δήμος να το κάνει. Κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει να το κάνουν ιδιώτες.
Εν πάση περιπτώσει όμως, εάν ανατεθεί σε ιδιώτες, πρέπει να ανατεθεί σωστά και με νόμιμους και διαφανείς τρόπους και όχι με τις αποφάσεις αυτές που έχουν ληφθεί και τις οποίες έχουμε προσβάλει. Αυτά. Λεωνίδα. Το θέμα της ανακύκλωσης που συζητάμε σήμερα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές, έχουμε εμφανιστεί μπροστά στον χιωτικό λαό μέσω των ΜΜΕ, μέσα από εσάς, θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και γιατί? Είμαστε εναντίον της ανακύκλωσης και συνεχώς παίρνουμε τέτοιου είδους θέσεις, θα αναρωτηθεί ο κάθε πολίτης. Σαφώς και όχι. Είμαστε εμείς υπέρμαχοι της ανακύκλωσης, περισσότερο και από καθένα επειδή ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τα δημοτικά πράγματα καθημερινά και ξέρουμε ότι μέσα από την ανακύκλωση και τη μείωση των πρώτων της κατανάλωσης πρώτων υλών, οι οποίες ανακυκλώνονται, με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αποφάσεις που τις έχει πάρει στο Κιώτο. Έχουν υπογραφεί αυτές οι αποφάσεις από ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Είμαστε λοιπόν υπέρ της ανακύκλωσης. Όμως, αυτό που σήμερα γίνεται, οι αποφάσεις που έχουν πάρθει και με μεγάλα ερωτηματικά είναι αν θα γίνει πραγματικά ανακύκλωση. Χρόνια ακούμε τώρα στο Δημοχείο ότι γίνεται ανακύκλωση και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από την τώρα τωρινή. Όμως ανακύκλωση δεν γίνεται και έχω μεγάλες αμφιβολίες αν πραγματικά θα γίνει ανακύκλωση. Η ανακύκλωση δεν θα είναι αυτή η παροδία που θα αναλάβει μια ιδιωτική επιχείρηση όπως αυτή που της έγινε απευθείας ανάθεση. Θα είναι μια παροδία και θα το δείτε. Τι θα κάνει, τι είδους ανακύκλωση θα γίνει? Θα μαζεύει το γυαλί ξεχωριστά, θα μαζεύει τα μέταλλα, θα μαζεύει τα πλαστικά και θα πηγαίνουν στην ανακύκλωση? Θα υπάρχει η κατανομή στους πολίτες με τον τρόπο που λέγεται διανομή στην πηγή, ανακύκλωση στην πηγή? Θα γίνει η διάθεση αυτών των προϊόντων ή και των πολύ επικίνδυνων όπως είναι οι μπαταρίες και μια σειρά χημικά και τα λοιπά, τα οποία καταλήγουν στο περιβάλλον και καταστρέφουν επικίνδυνα το περιβάλλον, θα γίνει με αυτή την εταιρεία? Πολύ αμφιβάλλω. Δεν πρόκειται να γίνει. Εδώ δηλαδή καταγγέλνουμε αυτή την παροδία ανακύκλωσης. Δεν θα γίνει ανακύκλωση στον τόπο μας. Εμείς πρέπει να παλέψουμε για μια πραγματική ανακύκλωση. Για να είναι κάθε τι, να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων από το 100% που είναι σήμερα, να φτάσει σε ένα ποσοστό ακόμα και στο 90%, να μην πηγαίνει τίποτα πεταμένο. Το χαρτί, τα μέταλλα, ο αλουμίνιο, το γυαλί, μια σειρά προϊόντα που είναι εύκολα να γίνει ο διαχωρισμός και από εκεί και έπειτα, ακόμα και τα οργανικά υπολείμματα των σπιτιών να καταλήγουν σε μια διαδικασία που είναι εύκολη να γίνει, ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι μπορούμε να την κάνουμε, λιπασματοποίησης. Τα νησιά και το δικό μας νησί έχουν έλλειμμα οργανικών ουσιών στην Ήπεθρο. Με την ανακύκλωση των οργανικών υπολείμματων, όπως είναι τα τρόφιμα, τα λαχανικά, τα υπολείμματα από θερμοκήπια, τα υπολείμματα από γαλακτοκομεία, τα υπολείμματα από στάβλους, κοπριά κτλ. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν, δηλαδή με ένα πολύ απλό τρόπο, λίπασμα το οποίο θα πηγαίνει, φυσικό λίπασμα το οποίο θα πηγαίνει στη γη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες καταστράφηκε η γη τους λόγω της χρήσης των χημικών λιπασμάτων και η βελτίωση του εδάφους. Η αναστροφή δηλαδή της καταστροφής που είχε επέλθει έγινε με αυτά τα οργανικά υπολείμματα, δηλαδή με το χούμο ή κόμποστ. Εμάς δηλαδή πρέπει να επικεντρώσουμε εδώ.
ότι την πεποίθησή μας και τη βεβαιότητά μας με το προσωπικό που υπάρχει στο Δήμο, με μια ορθολογική διαχείριση των υπολοιμάτων, με ένα σύγχρονο τρόπο, με την εμπειρία των σύγχρονων κρατών που το εφαρμόζουν και μπορούμε αυτά να τα θέσουμε σε ερωτήσεις, αν θέλετε, πολύ λεπτομέρως. Τι εφαρμόζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη με σύγχρονα συστήματα και με πολύ λιγότερο προσωπικό. Δηλαδή το προσωπικό που αυτή τη στιγμή ασχολείται στην καθαριότητα, που δεν κάνει καν ακόμη ανακύκλωση. Μπορεί, είμαστε σίγουροι, και την ανακύκλωση να κάνει και το διαχωρισμό των απορριμμάτων και τη μείωση των απορριμμάτων, όχι με αυτό το προσωπικό, αλλά με ακόμα λιγότερο, με σύγχρονες μεθόδους. Και να έχουμε ένα τεράστιο όφελος και για το περιβάλλον, αλλά και οικονομικό. Σας ευχαριστούμε. Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις ακούγαμε να απαντήσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είπαμε αυτό. Αν πρόσεξες, εμείς πιστεύουμε πρώτον με μια σωστή μελέτη, με μια διαφορετική διαχείριση, με μια σύγχρονη διαχείριση και την εμπειρία άλλων κρατών της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής να γίνει η συλλογή των απορριμμάτων και ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και με λιγότερο προσωπικό αλλά και με ανακύκλωση, δηλαδή κάθε υλικό να ανακυκλώνεται και να έχουμε και το όφελος σε μία σειρά τομείς, όπως ας πούμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και η χρήση του, η επανάχρησή του, του αλουμινίου, του κόμποστ, όλα αυτά μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και να υπάρχει μεγάλο όφελος, όπως υπάρχει στην Αμερική. Άρα, δεν μιλάμε για... Εγώ δεν θα σας πω για περισσότερο προσκυπητό. Υπάρχει στην βιομηχανία ανακύκλωσης όφελος 236 δις δολάρια, κερδίζει και εργάζονται 1,1 εκατομμύρια μισθωτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί το ερώτημα είναι αυτό. Πέρα από την προσφυγή, το ερώτημα όμως και όλους μας απασχολεί, αυτή την πρόταση θα δώσετε στο Δήμαρχο, δηλαδή τα στοιχεία που πράγματι υπάρχουν από διάφορες είτε την Αμερική ή χώρες Ευρώπης που μπορούν να τα εφαρμόσουν. Τι θα πει να δώσουμε στο Δήμαρχο? Εμείς παλεύουμε για τη διαχείριση. Λοιπόν, έχουμε... Παλεύουμε για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, μπορούμε να το συζητήσουμε. Τι θέλετε, μια τεχνική πρόταση να κάνουμε στο Δήμαρχο? Υπάρχει μελέτη, αυτή η μελέτη λοιπόν, μπορεί Λεωνίδα. Να συζητηθεί, μπορεί να βελτιωθεί από εκεί και έπειτα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά πιστεύω ότι η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνει και με λιγότερο προσωπικό και με όφελος με την ανακύκλωση όλων των απορριμμάτων και με το διαχωρισμό στην πηγή. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι πράγματι σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου που είχαμε δώσει είχαμε αναφερθεί ότι θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση ως Σύλλογος Εργαζομένων. Όμως, από ό,τι θυμόσαστε, από εκείνη την περίοδο και μετά, τα γεγονότα ήταν έτσι, η κατάσταση ήταν τέτοια που μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο, που πραγματικά έτσι η Δημοτική Αρχή επέδειξε μία, έτσι θα την έλεγα, βιασύνη που για μας δεν ήταν κατανοητή. Όταν εμείς ζητούσαμε από τον Δήμαρχο να προηγηθεί διάλογος με τους εργαζόμενους, να μπορέσουμε τέλος πάντων να καταθέσουμε την πρόταση που είχαμε δεσμευτεί. Όμως η Δημοτική Αρχή προχώρησε και σας είπα, εν μέσω φέρους προχωράει σήμερα στην απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες. Προφανέστατα, η Δημοτική Αρχή δεν επιθυμεί να καταθέσουμε εμείς την πρότασή μας, την οποία μπορώ να σας πω με επιστημονικούς φορείς και με τους εδώ συναδέλφους του Δήμου Χίου, με τη μελέτη που υπάρχει και για την οποία δεν ξέρω. Η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν την αξιοποίησε, μάλλον την έχει κρατήσει σε κάποιο σιρτάρι, μελέτη του Δήμου. Συνεπώς λοιπόν η Δημοτική Αρχή φαίνεται ότι δεν έχει ανάγκη τη δική μας πρόταση, τη δική μας συμβολή και έχει άλλα σχέδια στο μυαλό της.
θέλει, να το πούμε πάρα πολύ απλά, να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση στο Δήμο της Χίου. Δεν ξέρω εάν εδώ πέρα, έχουμε εδώ πέρα σήμερα, παρίσταται και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, δεν ξέρω εάν θα επιθυμούσε έτσι να πει δύο λόγια για αυτό το θέμα της μελέτης, που δυστυχώς ο Δήμος Χίου θεώρησε χρέος να τη βάλει στο σιρτάρι και όχι να την αξιοποιήσει. Δεν ξέρω, Λάκη, συνάδελφε, αν ήθελες να πεις δύο πράγματα γύρω από αυτή τη μελέτη, η οποία σας είπα και πάλι, αυτή η μελέτη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου, μαζί εμπλουτισμένη βέβαια και με διάφορες έτσι καινούργιες προτάσεις, καινούργιες ιδέες, είπε και κάποια πράγματα ο Λεωνίδας, θα μπορούσε λοιπόν αυτή η μελέτη να γίνει ένα εργαλείο προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Η Δημοτική Αρχή όμως, περί άλλων τυρβάζει, έχει άλλες προτεραιότητες. Λάκη, θέλεις να πεις κάποια πράγματα γύρω από αυτό το θέμα?